Θα χρειαστούμε ένα πράσινο μήλο κομμένο σε μπαστούνάκια και 2 κουταλιές χυμό λεμονιού, τούτο είναι για το μήλο για να μην μαυρίσει. 500 γραμμάρια λάχανο πράσινο, δηλαδή κραμπί, κομμένο λεπτό. 200 γραμμάρια λάχανο μοβ. Ένα καρότο χοντροτριμμένο. Ένα μικρό γκρεμμύδι ψιλοκομμένο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόκκινο γκρεμμύδι ή φρέσκο γκρεμμυδάκι να θέλετε ή άσπρο γκρεμμύδι. 150 γραμμάρια μαγιονέζα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μαγιονέζα light. 1/4 του φλιντζανιού μιλόξιδο ή 60 ml αν θέλετε μιλόξιδο. 2 κουταλάκια ζάχαρη, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, να βάλω το λάχανο. Θα βάλω κρεμμύδι. Κόκκινο λάχανο. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε κόκκινο λάχανο αν δεν θέλετε. Εμένα αρέσει και μου και τούτον είχα σπίτι. Και θα σας δείξω τι άλλο θα βάλουμε. Θα βάλουμε ένα μήλο. Το μήλο είναι πολλά ωραίο υλικό να χρησιμοποιάτε στις σαλάτες κόλσρο και γενικά στις σαλάτες, γιατί το πράσινο μήλο. Γιατί έχει μια έτσι ξινάδα και είναι ωραίο. Οπότε θα κόψουμε ένα μήλο. Αν θέλετε να καθαρίσετε και να φυλάξετε ένα μήλο χωρίς να μαυρίσει εκ των προτέρων, δηλαδή να κάνετε τη διαδικασία από πριν και να μην μαυρίσει για να το βάλετε σε μια σαλάτα, εκείνο που πρέπει να κάνετε είναι να γεμίσετε έναν μπολ με κρύο νερό, να βάλετε 2-3 παγάκια μέσα, να σφίξετε μέσα ένα λεμόνι και να βάλετε τη φλούδα του λεμονιού, ενώ το ούλον το λεμόνι που σφίξετε βάζετε το τζιζινό μέσα. Και το μήλο σας είναι να διατηρηθεί. Τον να το βάλουμε μια μεριά, γιατί ο Ντέιβιτ να μου φωνάζει πάλι ότι βάλω τα μεγάλα πράγματα από δά. Και θα κόψω τούτον το μήλο σε μπαστούνάκια όσο μπορώ. Αν θέλετε και βαρκέστε να κάνετε τη διαδικασία με τα μπαστούνάκια, τότε μπορείτε να το τρίψετε το μήλο και μια χαρά είναι. Απλώς εντάξει, εγώ τώρα δαμέ. Θέλω να το κόψω έτσι λίγο πιο λεπτά. Το μήλο, εκτός που ωραίο φρούτο, έχει και άλλες ιδιότητες. Εκτός του ότι είναι ωφέλιμο, η μάμα μου πάντα έμαθε με όταν αγοράζω αβοκάτο, όταν ψήνονται έτσι λίγο νομά, να τα βάζω μαζί με μήλα. Και γενικά, ό,τι φρούτο πιάσετε και νομόνομα, το βάλετε μαζί με τα μήλα, γίνεται ψήνεται. Λοιπόν, έχουμε μαγιονέζα. Είναι 150 γραμμάρια η μαγιονέζα μου. Ξύδι. Πάλε μιλόξιδο. Εμένα να δες και μου να χρησιμοποιώ μιλόξιδο. Θα βάλω 2 κουταλάκια ζάχαρη. Εντάξει, τούτον το κόλπο έμαθε μου το μια κυρία που ήρθε από την Αμερική, ότι πάντα μες στη κόλσλο μαζί με το ξύδι και τη μαγιονέζα να βάζω ζάχαρη. Επίσης, με έμαθε να βάζω μαύρο πιπέρι. Να βάλω έτσι λίγο. Μάθετε με τώρα με το λίγο και τα μαύρα πιπέρια και τα τσίλι. Τούτον είναι το dressing μιας κλασικής coleslaw. Εάν θέλετε τούτο να το κάνετε πιο ελαφρύ, τότε αντί 150 γραμμάρια μαγιονέζα, να βάλετε πιο λίγη μαγιονέζα και να ποσώσετε την ποσότητα τέλος πάντων με γιαούρτι, με... Μπορείτε να βάλετε και sour cream, βέβαια η sour cream δεν είναι ιδιαίτερα, ενώ έχει μέσα... πώς το λέμε, μπαχυντική, τέλος πάντων. Έχει μέσα αρκετά λιπαρά. Επίσης, τη σαλάτα τη κόλσλο εγώ πάντα κάνω την εκ των προτέρων και βάλω τη λίγη ώρα μέσα στο ψυγείο να παγώσει, να δέσουν έτσι καλά οι γεύσεις και μετά να τη σερβίρω. Βέβαια, επειδή μιλούμε για κραμπί, μιλούμε για λάχανο, μαραίνεται. Αλλά δεν πειράζει, διότι η κόλσλο δεν θέλετε την τέλεια, τέλεια τραγανίτσι την ώρα. Επίσης, μέσα το μήλο το οποίο έχει την τραγανότητα της πάλι. Κάνουμε το πράγμα, βάζουμε και αλάτι. Δεν έβαλα αλάτι, όμως τώρα να βάλω και αλάτι.
Και έχουμε μια πολλά ωραία σαλάτα κόλσλο. Αν δεν σας αρέσει, ας πούμε, το πράγμα ότι είναι άσπρη με τούτο το χρώμα μόνο, τότε μπορείτε να βάλετε να τρίψουμε μέσα και έναν καρότο. Και να δώσουμε λίγο πορτοκαλί. Αλάτι. Επειδή εύκολα τα γάντια μου να το κάνω με κουτάλι και πιρούνι, όπως ανακατεύει η μάμα μου τη σαλάτα και όπως εξακολουθεί να την ανακατεύει με το κουτάλι και το πιρούνι. Ωραία.